Μένουμε σπίτι και διαβάζουμε αγαπημένα παραμύθια των εκδόσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός. Η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα παιδιά παραμένουν στα σπίτια και αναζητούνται τρόποι δημιουργικής απασχόλησής τους, αλλά και ταυτόχρονα μάθησης. Ένας από τους πολλούς λοιπόν τρόπους που προτείνονται είναι και τα παραμύθια του Πολιτιστικού Ομίλου του Ιδρύματος Πειραιός. Τα διαβάζετε ελεύθερα online σε PC, tablet και smartphone. Ναι, βεβαίως, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τρία παραμύθια των εκδόσεών μας τα έχουμε πλέον για όλο το κοινό, παιδικό αλλά και ενήλικες, ώστε να μπορούν μέσω του διαδικτύου να διαβάσουν, να ευχαριστηθούν τόσο το κείμενο όσο και την εικονογράφηση. Δεν ξέρω αν έχετε δει έτσι και τους τίτλους. Όλα τα παραμύθια αυτά προέρχονται από διαγωνισμό που είχε προκηρύξει παλαιότερα χρόνια η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός, εργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας. Να σας πω ότι το παραμύθι της κυρίας Στέλλας Τίγκου, το κρυφτό, που έγινε σε εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Μπρίνια, είναι πραγματικά έτσι μια όμορφη ιστορία με ένα μικρό αγόρι που επισκέπτεται ένα μουσείο, συνομιλεί με ένα άλογο, το άλογο είναι το έκθεμα, και έτσι μπαίνει μέσα σε αυτόν τον ωραίο κόσμο του μουσείου, αλλά συνδέεται και με το παρελθόν. Ναι. Τα παιδιά μπορούν να το δούνε μέσα από, από το διαδίκτυο, κυρία Καραγιάννη. Μπορούν να το δούνε μέσα από το διαδίκτυο ακριβώς, και μπορεί να διαβαστεί από διάφορες συσκευές, από τάμπλετ, από κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή είναι ένα αρχείο PDF που πολύ εύκολα ανοίγει, και το καλό είναι ότι ανά πάσα στιγμή, εφόσον είμαστε όλοι στο σπίτι και μένουμε σπίτι, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε και αυτές τις ιστορίες και να ταξιδέψουμε ουσιαστικά. Ναι, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, πάρα πολύ ωραίος τρόπος, ώστε τα παιδιά τις ώρες που μένουν σπίτι, που είναι πάρα πολλές οι ώρες, να αναπτύξουν έναν διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης ενός παραμυθιού. Ακριβώς. Να σας πω ότι τα άλλα δύο παραμύθια, δηλαδή το ένα παραμύθι είναι το κρυφτό. Ναι. Έχει σχέση, είπαμε, με αυτό το παιδάκι που μπαίνει ξαφνικά στον κόσμο του μουσείου και εκεί συνδέεται με το άλογο, το έκθεμα άλογο. Όμως και ένα άλλο παραμύθι, Κυκλαδένια, της Τζίνας Χατζηνικολάου σε εικονογράφηση Αριστίδη Τσινάρογλου, που επίσης είχε βραβευτεί στον αντίστοιχο διαγωνισμό, είναι η ιστορία ενός ειδωλίου. Το είστε πολλά χρόνια πριν σε ένα κυκλαδικό οικισμό. Είναι ένα άλλο ταξίδι επίσης στο παρελθόν. Που δείχνει, νομίζω, και την αξία να συνδεθούμε με κάποια στοιχεία που όλοι γνωρίζουμε σαν ιστορία, αλλά νομίζω ότι και η παρέα αυτών των παιδιών που τελικά θα εντοπίσει το ειδόλιο και θα το μεταφέρει στο μουσείο, όπου εκεί οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές θα έχουν τη δυνατότητα να το φροντίσουν, εντός εισαγωγικών, νομίζω ότι τα παιδιά έτσι πολύ ωραία θα μπουν σε αυτό το ταξίδι προς το παρελθόν και θα αισθανθούν και μία σύνδεση με τα παιδιά της ιστορίας. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι και τα τρία παραμύθια θα προσφέρουν πολλά και διαφορετικά μηνύματα στα παιδιά τα οποία θα τα παρακολουθήσουν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ΠΙΟΠ δίνει έναν τρόπο στα παιδιά να περάσουν, ξαναλέω, δημιουργικά και διαφορετικά να δουν ένα παραμύθι. Ναι, νομίζω πως ναι, και να σας μιλήσω μόνο μισό δευτερόλεπτο για το τελευταίο παραμυθάκι. Το μικροσκοπικό βιβλίο που ήθελε να διαβαστεί, γιατί αυτό πραγματικά έχει σχέση με βιβλιοθήκες και με τα ίδια τα βιβλία. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί συμπυκνώνεται λίγο και αυτό που λέμε για το διάβασμα.